Να σας ξεκινήσω από αυτό που υπόθηκε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε περί κακοποιητικού καθεστώτος οικογενειακής βίας, το οποίο ήταν ευρύτερα γνωστό στην τοπική κοινωνία και επειδή η οικογένεια ζήτησε τη νομική σας σύνδρομη. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω ξεκινώντας πώς σας μίλησαν για τη ζωή τους με τον δράστη. Ποια ήταν η σχέση πατέρα παιδιών? Λοιπόν, η μεγάλη κόρη με την οποία εγώ ήρθα σε επικοινωνία μου ανέφερε ότι ο πατέρας της και την ίδια, αλλά και ένα από τα υπόλοιπα παιδιά, αρκετές φορές τα είχε χτυπήσει και μάλιστα θα μπορούσα να πω και αρκετά σοβαρά. Μάλιστα η ίδια είχε μετέβει προ πενταετίας στο αστυνομικό τμήμα και έχει κάνει καταγγελία. Υπάρχει δηλαδή επίσημη, καταγεγραμμένη καταγγελία κακοποίησης του παιδιού? Ναι, και μάλιστα πήγε η ίδια στο αστυνομικό τμήμα. Μάλιστα. Η ίδια. Και τότε να σας πω ότι η καταγγελία ήταν ανήλικη. Δεν έχει κανένα λόγο λοιπόν το κορίτσι, φαντάζομαι, να έρθει να πει κάτι το οποίο δεν ισχύει. Ανήλικη σε ποια ηλικία ακριβώς σας προσδιορίσε τα έτη? Πρέπει να ήταν περίπου 17 χρονών. Πήγε λοιπόν μόνη της και κατήγγειλε το περιστατικό. Άρα, λοιπόν, κρατάμε αυτό που μας λέτε, ότι υπάρχει επίσημη καταγεγραμμένη καταγγελία για χειροδικία σε βάρος του παιδιού. Ακριβώς, σας μεταφέρω τα λόγια του παιδιού. Σε ό,τι αφορά το ίδιο το θύμα, εν τέλει, είχε αποταθεί στην αστυνομία ή όχι? Την επίσημη θέση της Ελλάς τη γνωρίζετε, την ακούσαμε και στο ρεπορτάζ προηγήθηκε. Δεν είχε κάνει ποτέ επίσημη καταγγελία, πράγματι. Αυτό που γνωρίζω όμως είναι ότι με κάποιο τρόπο είχε ενημερώσει. Αλλά θέλετε να σας πω και κάτι. Η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει κάτι σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή να πάει κάποιος. Μόνο συστάσεις θα του κάνανε. Δεν θα μπορούσαν να του κάνουν κάτι άλλο. Αυτό είναι και το πιο τρομακτικό όμως της υπόθεσης, κύριε Λύτρα. Το γεγονός ότι η αστυνομία δεν μπορεί να προσφέρει προστασία για τέτοιου τύπου ζητήματα. Μα είναι ποτέ δυνατόν, δηλαδή, να πάει κάποιος και να πει «Νομίζω ότι θα». Η αστυνομία τη λαμβάνεται όταν συμβεί ένα περιστατικό. Δεν μπορεί προκαταβολικός. Μέχρι ενός ορίου θα κάνει αυτό που πρέπει. Δηλαδή θα κάνει συστάσεις. Από εκεί μετά τι να παρήχε ασφάλεια στο θύμα, δεν μπορεί. Όχι, αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Στη χώρα μας υπάρχει πρόβλεψη, πρόνοια για θέσπιση πρωτοκόλων σε ό,τι αφορά την εκτίμηση της επικινδυνότητας του δράστη? Σας το ρωτώ, γιατί από ό,τι έχουμε διαβάσει και το έχουμε ψάξει, αυτό είναι εξαιρετικά διαδεδομένο στο εξωτερικό. Είναι μια διαδικασία που συμβάλλει στην πρόληψη βαρύτερων αδικημάτων. Εδώ δεν υπάρχει, και αν θέλετε να σας πω και το άλλο, ότι για όλα αυτά που μιλάμε, για τις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, μιλάμε για πλημελήματα. Δηλαδή η απειλή σε κάποιον στα πλαίσια, όταν είναι δηλαδή παντρεμένοι, που υπάγεται στην ενδοοικογενειακή βία, μιλάμε για ένα πλημέλημα, το οποίο όλοι γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Θα πάει λοιπόν, θα εμφανιστεί κάποια στιγμή στο δικαστήριο, θα πάρει μια αναβολή, το δικαστήριο θα γίνει μετά από χρόνια. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να μιλάμε για κάτι το οποίο προστατεύει, αν θέλετε, τα θύματα. Επειδή μπορεί, ξέρετε, λοιπόν, πολλές φορές δυστυχώς βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές και αισθάνομαι ότι επαναλαμβάνεται μία συζήτηση στο δημόσιο λόγο χωρίς ουσιαστικό αντίκτυπο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτή η επανάληψη λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς γίνεται και έχει δημιουργηθεί αυτό το μέγα θέμα, 13ο θύμα μέσω βίας από σύζυγο, έτσι, κατά γυναίκας. Αν δείτε και σε άλλες περιπτώσεις, όλοι γνώριζαν ότι υπήρχε μια κακοποιητική συμπεριφορά. Τώρα, κύριε Λύτρα, ο άνθρωπος αυτός γνωρίζουμε εάν είχε νοσηλευτεί παλιότερα σε ψυχιατρικό ίδρυμα? Και σπέβδω να σας διευκρινίσω το εξής, επειδή ξέρω ότι εκ προημίου θα επιχειρήσετε να μου αποδομήσετε το ερώτημα, αλλά γιατί σας το θέτω? Γιατί ακόμη και ως τηλεθεατής αναρωτιέμαι, ο άνθρωπος αυτός που έσφαξε την ενδιαστάση σύζυγό του με διαδοχικές μαχαιριές, ποια θα είναι η τιμωρία του, πόσο θα τιμωρηθεί? Είναι πολύ απλή απάντηση. Είχε κάποια στιγμή νοσηλευτεί, νομίζω, για 3 ημέρες ή 2 ή 3 ημέρες.
χωρίς να υπάρχει κάποιο σοβαρό ψυχιατρικό νόσημα. Αλλά από εκεί και μετά θα σας πω το εξής. Γιατί όταν γίνεται ένα έγκλημα κατευθείαν λέμε αν ήταν καλά στην ψυχική του υγεία κλπ. Εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε συγκροτημένη σκέψη. Μάλιστα μου είπε η κόρη ότι το προηγούμενο βράδυ σαν να χαιρέτησε τα παιδιά του. Άρα γνώριζε από το προηγούμενο βράδυ τι πρόκειται να κάνει. Από πού το κατάλαβε, από πού το ψυχανεμίστηκε, υπόθηκε κάτι συγκεκριμένο, ναι, κάποια στοιχομηθεία. Ότι τους φώναξε, λέει, μου είπε η κόρη, όλα τα παιδιά, να τους μιλήσει, που δεν το είχε ξανακάνει στο παρελθόν. Και μάλιστα η κόρη μου το έθεσε ως ότι το εξέλαβε, ότι ήταν λες και μας χαιρέταγε γιατί θα κάνουμε χρόνια να τον δούμε. Σας μεταφέρω ακριβώς τα λόγια της. Από εκεί και μετά όμως, ακούστε, ξυπνάει λοιπόν το πρωί ένας άνθρωπος, πάει στην εργασία που είναι η σύζυγός του, που έχει πάει για να βρει εργασία, έχει πάρει από το σπίτι του ένα μαχαίρι. Αυτά δείχνουν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια συγκροτημένη σκέψη ότι πάει κάτι να κάνει. Δεν είναι ότι... Δεν έγινε εμβρασμό. Ακριβώς. Δεν είναι ότι βρέθηκε ένα μαχαίρι δίπλα του, εκείνη τη στιγμή έγινε κάτι, διαπληκτίστηκαν ή κάτι είδε και αυτό που λέμε του ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι και έκανε το έγκλημα. Άρα σε κάθε... Αυτός ξεκίνησε, είχε χρόνο μέχρι να πάει εκεί. Υπάρχουν και κάποιες άλλες λεπτομέρειες ότι πριν ακόμα πάει στο σημείο που έγινε το έγκλημα είχε μετέβει και σε κάποιο άλλο σημείο που ήταν η σύζυγός του. Και υπάρχει και μαρτυρία γι' αυτό. Αλλά επειδή ακόμα δεν έχω τη δικογραφία στα χέρια μου, εγώ μπορώ να σας πω απλά πληροφορίες που υπάρχουν. Άρα μας είπατε ότι αυτή η πολύ σύντομη νοσηλεία του δεν μπορεί να λειτουργήσει ενδεχομένως υπέρ του δικαστήριου σε καμία περίπτωση. Μιλάμε για 5-6 χρόνια πριν, έτσι. Δεν μιλάμε για τώρα. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι και η συμπεριφορά που επέδειξε στη συνέχεια ήταν και αυτή σκηνοθετημένη? Να σας πω κάτι. Εγώ θα σας πω την προσωπική μου γνώμη. Γιατί έχουμε να κάνουμε με μια οικογένεια, έτσι, δεν πάει να είναι πατέρας σε αυτό το παιδιόν. Αλλά πολύ φοβάμαι πως ναι. Η απάντησή μου είναι ναι.